τεράστια προσπάθεια αυτό το καλοκαίρι από την 14η θέση, όπως είπες, και φέτος τερματίζουμε στην πρώτη θέση. Είναι τεράστια επιτυχία, συγχαρητήρια σε όλους. Το τώρα το δύσκολο, τώρα είναι τα δύσκολα, γιατί καταφέραμε τον πρώτο στόχο. Ο επόμενος στόχος θα είναι να το κατακτήσουμε δεύτερη, τρίτη και δέκατη φορά. Αυτή τη στιγμή μας μένει να το διασκεδάσουμε, να το χαρούμε και από την επόμενη μέρα να αποσυρθούμε στον επόμενο στόχο μας, που είναι το πρωτάθλημα. Και από μετά το πρωτάθλημα να αρχίσουμε να αφιερώνουμε χρόνο για την επόμενη κατάκτηση. Τι το αφιερώνεις στον τρόπο? Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, στον αδερφό μου, στον γνωστή μου που ήταν εκεί. Στους συμπαίκτες μου, σε όλη την ομάδα, μετά και σε όλα τα κοντινά μου πρόσωπα που ξέρω ότι είναι πάντα εκεί. Είπες δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, τι νιώσεις ότι θα χτίσω Παναθηναϊκός δυναστεία? Νιώσεις ότι αυτή η ομάδα έχει αυτό που χρειάζεται για να παραμείνει στην ελίτ της EuroLeague για πολλά χρόνια? Πιστεύω έχει μπει μια πάρα πολύ γερή βάση. Πιστεύω μπορούμε, μπορεί να το καταφέρει αυτό που είπες. Τώρα βέβαια θα έρθει το δύσκολο, που είναι να κατακτήσει την Ευρωλίγκα δεύτερη και τρίτη συνεχόμενη φορά ή και δεύτερη και τρίτη φορά μετά από κάποια χρόνια, όχι 13 χρόνια όπως έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός να πάρει Final Four. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου απαντήσω άλλο, πρέπει να το χαρώ μαζί με τους συμπαίκτες μου και να σου πάω καλά. Κάθε φορά που η ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, βρίσκει τον τρόπο να αντιδράσει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό φέτος. Σε τελικό Ευρωλίγκας μπήκανε μέσα, τα βάζανε όλα και όμως δεν τα παρατήσατε. Εσείς είναι εκτός rotation για λίγο. Ναι. Μπαίνεις μέσα, βάζεις δύο μεγάλα σουτ. Περιέγραψε μου τι γινόταν στο μυαλό σου την ώρα που έβαζες αυτά τα τεράστια σουτ σε τελικό Ευρωλίγκας. Τι λέω, να σου πω, μην λες ανοιχτά, δεν είναι υπάρχει. Ναι. Λέω, θα μπω, θα τα βάλω, θα κερδίσω. Αυτό είπα. Όχι αληθινά, πραγματικά είπα αυτό. Γιατί ήμουν και λίγο νευριασμένο με τον κόκκινο Αταμάν. Σου λέω τώρα πώ είναι, γιατί δεν με έβαζε. Του λέω γιατί με βάζει. Του λέω γιατί με βάζει. Και λέω τώρα θα τα βάλω. Γιατί νευρίασα πάρα πολύ, θόλωσα λίγο. Και λέω θα τα μπω και θα τα βάλω και θα το δείξω τώρα γιατί με έρχεται στο μάτι. Πόσο ανάγκη είχε αυτό το ξέσπασμα προ την εξέδρα που έκανε όταν έβαλε τον πρώτο τρίποντο? Εντάξει, στην ουσία αυτό μα έδωσε τα δύο τρίποντα αυτά, έδωσαν τη διαφορά. Μετά έχουμε την εμπειρία του Κώστα και του Κέι που την κρατήσανε. Είχαμε και τον Ματία που έπαιξε εξαιρετικέ άμυνε. Ήταν μια ομαδική δουλειά στο τέλος, αλλά φυσικά όλοι βάλαμε το λιθαράκι. Τελικά στην ερώτηση ποιος, ποια είναι η απάντηση? Όλοι μας.